είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος όλες τις ώρες, ο πιο χαρούμενος άνθρωπος όλες τις ώρες. Καρνάκη, για πες μας λοιπόν τη δική σου αλήθεια και καλό σου απόγευμα. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Με αυτό που βλέπουμε στα social media. Ναι, τα δικά μου. Τα δικά σου, ναι, τα δικά σου. Κάνουμε δικό μας παράδειγμα. Ναι. Είναι σαν να έχεις μία γκράντε ζωή, μία πολύ high life κατάσταση. Υπάρχει μία αλήθεια σε αυτό όμως. Ναι. Ότι έχει μία ενέργεια η οποία δεν εξαντλήσει. Μία ενέργεια. Εγώ όταν είμαι έξω, ενώ επειδή βγαίνω και πολύ έξω, είμαι πάντα επικοινωνιακός, χαρούμενος. Ναι, άλλο και λέω. Επίσης, επειδή επιλέγουμε ποιες στιγμές δείχνουμε στα social media, αυτό. Ενώ δεν είσαι όλες τις ώρες έτσι. Όχι, ναι. Αλλά εγώ θα σου πω γιατί το έχουμε ξαναζητήσει. Για 10 λεπτά πηγαίνει στα μαγαζιά, κάνει τρία έτσι. Και νομίζεις ότι είναι όλο το βράδυ. Και σου γράφει βγήκα. Μα πού βγήκες, σε 10 λεπτά πήγες προχθές. Πρέπει να πάει και στο άλλο μαγαζί. Παιδιά, σε εμάς έρχεται 10 λεπτά πίνει έναν καφέ. Και όταν δεις τα story, νομίζεις είμαστε 3 ώρες. Αλήθεια, άλλο πράγμα. Μα εγώ συνέχισα για φαγητό μετά, χάρη μου. Αλλά δεν αντιλέγω ότι το lifestyle και η ζωή και του Καρνάκη το είναι η δουλειά του. Δηλαδή, κάθομαι στα μαγαζιά. Τη δουλειά του, ναι, σου όχι, άλλο λέω. Λέω ότι αν δεις μόνο τα social media του Καρνάκη και δεν τον ξέρεις και θα τον δεις και στα down του και στα έτσι του και στα αλλιώς. Θα σας πω μια διαφορά. Εγώ έχω ανοίξει το παράθυρο. Ναι. Στα social media και παρακολουθούν κάποιες στιγμές που όταν ανοίγω το παράθυρο που θέλουν να δούνε. Δεν τους έχω ανοίξει όμως την πόρτα, δηλαδή κάποιες στιγμές που μπορεί να περνάω δύσκολο οτιδήποτε, δεν θέλω να το επικοινωνήσω ή να το μοιραστώ. Αυτό λέω, ότι αν δει κάποιος τη ζωή σου μόνο μέσα από τα social media, θα θεωρήσει ότι έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συνεχώς χαρούμενος, συνέχεια περιτριγυρίζεται από φίλους. Καμία σχέση, να ξέρετε. Αυτό λέω. Ναι, αυτό ήθελα να καταλήξω και στην Οικονομάκο, ότι αυτό που κάνει ο Καρνάκης, για παράδειγμα. Μου αρέσει η τρελά, η ζωή, τα story κτλ. Εγώ όμως δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, γιατί στα social media θέλω και το άλλο. Γιατί δεν θέλω αυτοί που π.χ. ακολουθούν την Οικονομάκου, τον Καρνάκη, να νομίζουν ότι αυτή είναι η ζωή. Αλλά είναι δικαίωμα της Οικονομάκου και του Καρνάκη, Καρνάκη σαν Οικονομάκου, ναι, να σου δείχνουν αυτό που θέλουν. Θα ήθελα και την Οικονομάκου να μου πει μια μέρα. Μισό λεπτό. Θα υποστηρίξω την team Οικονομάκου γιατί. Όλο αυτό που μπορεί να δείχνει η Οικονομάκου και εγώ είναι αληθινό γιατί βγαίνουμε, διασκεδάζουμε. Αυτό όμως που δεν δείχνουμε, ίσως δεν έχουμε κι εμείς την ανάγκη να το επικοινωνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην θέλουν να ακούσουμε τη γνώμη τους ή μπορεί να μην θέλουν να ακούσουμε τα αρνητικά τους και κάπως έτσι δεν τους λέμε ότι δεν είμαι καλά, βοηθήστε με. Ναι, ρε παιδιά, όχι. Οπότε ας δεχτούμε ότι στην ουσία τα social media είναι κάτι το οποίο πολλές φορές μπορεί να είναι πραγματικό και πάρα πολλές φορές μπορεί να απέχει και τη φωτός από την ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου. Γιατί όλοι μας θα επιλέξουμε ποιες στιγμές θέλουμε να μοιραστούμε. Και αν νιώθεις ότι θέλεις να τις μοιραστείς, εγώ όταν δεν είμαι αυτό. Καλά, π.χ. δεν ανεβάζω κάτι. Μπορεί να μην κάνω τη story. Θα έπρεπε όμως, Καρνάκη μου, για να δώσεις και στους followers έτσι μια τέτοια. Ανεβάζει από τα φυλαγμένα. Ότι έχει και πιο τρυφερές, πιο ευαίσθητες. Δηλαδή, άμα δεν είμαι καλά ή αν περνάω κάποια φάση, μπορεί να μην το μοιραστώ. Αλλά δεν θα ανεβάσω κάτι. Θα ανεβάσω μόνο όταν είμαι οκ. Να ανεβάσεις, Καρνάκη μου, για να δείξεις στους φίλους μου, στους φίλους ότι. Δεν θέλω, μάνα μου, γι' αυτό είναι και διαφορετικοί άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι και είναι okay, να βλέπω ωραίους τίτλους στα θέματα. Νεότερα από το ερωτικό οικογενειακό τρίγωνο της Άιρους. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Χριστιανά, να τα πούμε όλα και στα γρήγορα. Λοιπόν, Kylie Minogue, στα γρήγορα να σας πω ότι βραβεύτηκε British Awards ως Global Icon. Πολύ τιμητικό για μια τραγουδίστρια. Όμως αυτή είναι η στιγμή που κέρδισε τις εντυπώσεις, γιατί ο παρουσιαστής πήγε από εκεί και την έβαλε να πιει σαμπάνια. Μέσα από το γοβάκι. Η ίδια λοιπόν έτσι λίγο έγινε. Από το γοβάκι της. Ναι, όχι το κομμάτι της. Είχε μαζί του, είχε φέρει τα κουνάκια. Και ήταν ειδικά εδώ, για τη σαμπάνια αυτό δηλαδή. Ναι. Μάλλον, πατημένο, φορεμένο δεν θα ήταν λογικά. Ναι, Σούι λέγεται το έθιμο. Είναι από την Αυστραλία, κατάγεται και από την Αυστραλία, ναι. Που στην ουσία ότι αν δεν πιείς από το γοβάκι, θεωρείται και έτσι λίγο σαν προσβολή. Άμα στο προτείνουν και δεν πιείς, το έχουν γενικά στην Αυστραλία, γιατί έκανα και την έρευνά μου, αλλά όντως είναι και λίγο, σε εισαγωγικά θα πω, ένα συχαμερό έθιμο. Το έχουν κάνει όμως πολλοί όταν πηγαίνουν στην Αυστραλία. Έγινε επί Βρετανικού εδάφους, που ήταν φυσικά τα βραβεία. Δεν ξέρω αν το έχετε κάνει εσείς ποτέ. Δεν έχει τύχει. Ποτέ. Δεν το έχει. Κάθε Σάββατο εγώ. Αν δεν πιω από το γοβάκι, δεν. Συμβαίνει. Και στην Ελλάδα συνέβαινε. Και λίγο έτσι όταν βγαίναν έξω και χόντουσαν σε τσακίρ κέφι.
και καλά πίνεις από το γοβάκι της κοπέλας. Δεν το συζητώ. Δεν έχει τύχει να χορεύει ζεμπέκικο γύρω από γοβάκι, δεν το είσαι ποτέ. Θα μπορούσε, αλλά. Λοιπόν, Ριάννα Χριστιανά, βαρετή εμφάνιση έχει σχολιαστεί στην Ινδία στο πάρτι πλουσίων. Είναι του Ανάντ Αμπάτ, ο οποίος θα παντρευτεί και έκανε ένα πάρτι γάμου. Είναι γιος του Μουκέτ Αμπάτ, ο πιο πλούσιος άνθρωπος στην Ινδία. Έχουμε κάποια πλάνα. Είναι η πιο βαρετή εμφάνιση που έκανε ποτέ. Βαριόταν και να χορέψει. 151 εκατομμύρια το πάρτι, 6,3 εκατομμύρια πήρε για αυτή την εμφάνιση που. Με το ζόρι που παιδιά, ήταν αρπαχτή όπως αυτή που έκανε η Τζέι Λο στο Ντουμπάι. Γιατί στο Ντουμπάι. 6 εκατομμύρια αρπαχτή, Χριστιανά. Τι? 6 εκατομμύρια αρπαχτή. Ναι, γιατί να σου πω κάτι. Και την Τζέι Λο που την είδαμε στο Ντουμπάι, σε αυτό το ξενοδοχείο, δεν είχε καμία σχέση με τις εμφανίσεις που κάνει στο Las Vegas. Ήταν σαν να φτιάχτηκε λίγο πιο πρόχειρα. Και τα χορευτικά όλα δεν ήταν αυτή η υπερπαραγωγή, αυτό που περιμένεις να δεις την Τζέι Λο από κοντά, όλο αυτό το οποίο βλέπεις, όπως ούτε και τη Ριάννα τώρα φαντάζομαι. 90 λεπτά ήταν, ισχύει, είχε 7 χρόνια να εμφανιστεί σε έτσι live εμφάνιση και περιμέναν πώς και πώς από την Ινδία, καθόλου καλές κριτικές και απογοήτευση. Πάντως τα λεφτά είναι αστρονομικό το ποσό. Εντάξει, μπορεί να προσαρμόστηκε και λίγο στην κουλτούρα της περιοχής και στα θρησκευτικά. Δεν νομίζω, γιατί όταν θέλεις τη Ριάννα, δεν την θέλεις για να έρθει να προσαρμοστεί. Της δίνεις 6 εκατομμύρια. Ήταν ντυμένη καταλλήλως και όλη το Σαββατοκυριακό. Ήταν από πάνω μέχρι κάτω ντυμένη. Πάντως μην περιμένω ότι τη Ριάννα είναι στα live της κάτι wow. Φωνή δεν έχει, παιδιά. Σταμάτα, παιδιά, η Ριάννα δεν έχει φωνή, κακά τα ψέματα. Σταμάτα. Ναι. Δεν το έχω παρατηρήσει. Παρατηρήστε το. Λοιπόν, πάμε στο ερωτικό τρίγωνο που είναι το αγαπημένο μου αυτό το μήνα. Πηγαίνουμε στα νεότερα, λοιπόν, για την Τις, την Νόα και την Μάιλι Σάιρους. Θυμάστε, λοιπόν, που είχαμε συζητήσει ότι η Τις, η μητέρα... Την Μάιλι, γιατί την έχεις βάλει μέσα, δεν ήταν τις προάλλες. Θα σας πω γιατί την έβαλα, γιατί φυσικά ερωτήθηκε και έδωσε και τη δική της απάντηση. Αυτές είναι οι τρεις. Μοιάζουν εντωμεταξύ, έχουν κάνει σίγουρα το ίδιο πλαστικό, το βλέπετε. Είναι η ίδια τόνωση εδώ, Χριστιανά. Κάτι έχει παρακάνει μεσαία, νομίζω. Ναι, έχει γίνει παραγίνη. Λοιπόν, η ίδια τοποθετήθηκε και είπε συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές και από τον κύκλο, ότι δεν ήξερε τίποτα για ότι η Νόα τα είχε με τον τωρινό άντρα της μητέρα της. Ήταν κάτι που δεν γνώρισε, γι' αυτό δεν έχει πάρει θέση. Και σύμφωνα με πληροφορίες που βγήκαν από τον κύκλο της Miley Cyrus, Χριστιανά, μας δόθηκε η σχέση αυτή τι ήταν. Ήταν friends with benefits με τη Νόα. Και δεν ήταν σχέση κανονική. Δεν διαφέρει, παιδιά. Σύμφωνα. Και πιο ελεύθερη. Έχει μια μικρή διαφορά, Χριστιανά. Άντε ρε, παιδιά. Ήταν της κόρης σου, a friend with benefits. Ενώ δεν ήταν της γειτόνισσας. Ενώ δεν ήταν σχέση ζωής, ούτε σχέση κανονική. Δεν μιλάμε και για την πιο συνηθισμένη οικογένεια, βέβαια, έτσι. Ενώ και η μάνα της Miley Cyrus πρέπει να είναι και πιο ζωηρή από τη Miley. Είναι ζωηρή. Αν τη δείτε, δηλαδή. Αλλά στην ουσία, από την πλευρά είπε η Miley, γιατί κατακρίθηκε πάρα πολύ στα social media, δεν είχε πάρει θέση, είπε ότι δεν ήξερε τίποτα. Και όταν ερωτήθηκε από τον κύκλο και από τον κύκλο φυσικά του πατριού της, να το πω έτσι, είπαν στην ουσία ότι δεν ήταν σχέση, ήταν friends with benefits σχέση και κάτι τέτοιο δεν είναι και τόσο σοβαρό. Αυτή είναι ενοχλημένη, εν ολίγης. Αυτό είναι το. Η Μάιλι. Όχι, η αδερφή της Μάιλι, που είναι άμεσα εμπλεκόμενη. Αφού δεν ήταν και στο γάμο, και έβαλαν και ασφάλεια. Άρα, τι φέρει, friends with benefits. Και έβαλαν και ασφάλεια στο γάμο για να μην εμφανιστεί. Ναι, τι συζητάμε τότε. Εντάξει, ο όρος της σχέσης μπορεί να διαφέρει. Μπορεί να μην θεωρείται τόσο σημαντικό. Έχει ζητήσει φίλο για φίλο να παίζει. Ναι, γιατί τώρα μεταξύ μας. Και άμα η Νόα έκανε μόνο friends with benefits σχέση. Καλά. Ναι, παιδιά, δεν θα σε ενοχλούσε τόσο πολύ. Εμένα όχι, αλλά δεν είμαι και. Ναι, για σένα μιλάγαμε. Ναι, το θες προσωπικό. Φάντα βιώνω το κάθε κουσκούς Χριστιανά και παιδιά και το κουτσομπολιό. Μπαίνω και εγώ μέσα σε αυτό. Έχει μια ενσυναίσθηση σε αυτά τα αγκομενικά ερωτικά. Κυρίως ενσυναίσθηση έχω. Ναι, λοιπόν, ναι. Και σας πηγαίνω και στο σαλάχι, Χριστιανά. Α, ναι, το σαλάχι, παιδιά. Σε αυτό το ενδρύο. Το παρθένο σαλάχι που μας έλεγες. Ναι, είναι παρθένο το σαλάχι. Δεν το ξέρουν ότι είναι παρθένο το σαλάχι. Λοιπόν, ήταν σε ενιδρίο, Χριστιανά. Στο συγκεκριμένο ενιδρίο ήταν μόνο θηλυκά. Και ξαφνικά έχουμε ένα σαλάχι το οποίο έμεινε έγκυο. Έγκυος. Αυτό που βλέπαμε τι ήταν. Είναι το υπορυχογράφημα από το. Το σαλαχάκι. Από το σαλαχάκι. Όλη η επιστημονική κοινότητα των ΗΠΑ της Αμερικής είναι πάνω από το σαλάχι. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν δύο σενάρια τα οποία έχουν μελετηθεί. Το σενάριο νούμερο 1 είναι ότι έχει συμπέσει μαζί με έναν καρχαρία αρσενικό
το σαλάκι για 2 μέρες περίπου στο ίδιο ενιδρίο, αλλά θεωρούν ότι δεν μπορεί να έχει γίνει κάποια σύζευση και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά θα το δούμε σε λίγο θεωρούν καιρό. Θεωρούν ή δεν μπορεί. Μιλάμε πάντα ότι θα γίνει κάποια επιστημονική ανακάλυψη, ναι, άμα συμβαίνει κάτι. Πρέπει να γεννηθεί το μικρό σαλαχάκι. Ναι. Ή το καρχαρίο σαλαχάκι. Ακριβώς. Αλλά το πιο σύνηθες ίσως, αυτό που πιστεύουν όλοι, είναι ότι έχει γίνει παρθενογέννηση. Τι παρθενογέννηση, είναι... παιδιά, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εκτός και μιλάμε για μια εξέλιξη ενός είδους. Έξαλλος. Μην με κάνει το πράγμα. Κάθε Δευτέρα έρχεσαι με τα νεύρα, Δημήτρη. Μου λέει κάτι πρέπει να κάνεις. Συμβαίνει στα φυτά και στο ζωικό βασίλειο. Συμβαίνει κάποιες. Πολύ σπάνιο. Μία στο 3 εκατομμύρια να υπάρχει παρθενογέννηση. Όμως πλέον μπορεί να μιλάμε και γι' αυτό το γεγονός. Είναι επιστημονικό γεγονός αν έχει συμβεί και στις υπόλοιπες. Μα γι' αυτό σου λέω ότι είναι από πάνω και η επιστημονική κοινότητα. Μην το βλέπετε έτσι που μιλάω για το παρθένο σαλάχι. Μπορεί να έχουμε κάποια ανακάλυψη χριστιανά ή να μιλάμε για ένα νέο κεφάλαιο στην παρθενογέννηση. Ναι, νομίζω ότι θα έλεγες μπορούμε να μιλάμε για ένα νέο έρωτα. Μεταξύ του λαχείου και του καρχαρία. Είναι δυνατόν ξαφνικά να είναι ένα παρθένο σαλάχι. Λοιπόν, πάντως που έχει συμβεί το κάτι αντίστοιχο με πίθηκους, αποδείχθηκε ότι... Του έχει συμβεί, είπε. Ναι. Με πίθηκο. Όχι με εμένα, με πίθηκο. Δεν σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή κάπου όπα. Υβριδισμός. Εγώ άκουσα. Αποδείχθηκε ότι είχαν πάει στα σύνορα του κλουβιού και βρήκε το αρσενικό και κάνανε. Κατάλαβα. Καρνάκι, μου σε ευχαριστούμε. Όχι, να σε αποχαιρετήσω, Χριστιανά. Να με αποχαιρετήσεις. Πολύ λίγο να σου πω. Έχουμε Eurovision. Απλώς να σας πω ότι έχουμε αλλαγή στίχων στο Ισραήλ. Θέλω να τοποθετηθώ γιατί είναι φρέσκο το νέο. Είναι ο Ισακ Χέρτζοκ, ο πρόεδρος του Ισραήλ, ο οποίος επενέβη και είπε αλλάξτε τώρα τους στίχους στο τραγούδι October Rain για να πάμε στην Eurovision. Φυσικά είναι ένα τραγούδι που μιλάει για την επίθεση στην Χαμάς και μέσα αναφέρεται φυσικά... Για την επίθεση που έκανε η Χαμάς στο φεστιβάλ. Ακριβώς, ναι, στο Ισραήλ. Δεν θέλουν όμως να έχει πολιτικό